γιορτάσαμε με λαυρότητα, σεβαστέ μου πατέρα Θεμιστοκλή και αγαπητή Θεοτοκόφιλη Χριστιανή, με ιδιαίτερη λαυρότητα γιορτάσαμε την Κύρια ημέρα της εορτής, της κοιμήσεως και της θείας μεταστάσεως, της υπεραγίας, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίους. Και σήμερα, μέσα στη σιγαλιά της νυχτός, με ηρεμία πνευματική, καμία σχέση με την λαμπρότητα εκείνη, αλλά με κατάνοιξη, με προσήλωση πνευματική, ευχόμαστε να εορτάσουμε το τέλος της Αγίας αυτής και μεγάλης εορτής, που όπως λέει ο Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης, είναι η τελευταία μεγάλη εορτή της Παναγίας. Ξεκινάει με τη μεγάλη δεσποτοθεοδωρική εορτή του Ευαγγελισμού και καταλήγει στην κίνηση και στην εις ουρανούς μετάστασή της. Και έρχεται η Παναγία και από εκείνον που πήρε ζωή, από τον Θεό, του δανείζει αυτό, το ζήτημα, το να ζήσει επί της γης. Και γίνεται μέσα στην αγνή αυτή ύπαρξη άνθρωπος, ο Θεός των όλων, ο Δημιουργός του Παντός, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Γίνεται άνθρωπος από την αγνή καθαρή αυτή ύπαρξη που έφτασε σε τέτοια ύψη αγνότητος που είναι η μόνη στην ιστορία που είναι μητοπάρθενος, μητέρα και παρθένος το ίδιο πρόσωπο. Αγιάζει την παρθενία, την αγνότητα, την ευλογημένη αυτή κατάσταση που κάποτε την φιλούσαν ιδιαιτέρως οι νέοι και ήσαν πιο όμορφοι, πιο ωραίοι πνευματικά, ήταν πιο καλοβαλμένοι και έτσι μπορούσαν να είναι και πιο κοντά εις τον Θεό. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγνές προθέσεις εντός του και η αγνότητα δεν είναι μόνο αγνότητα από ερωτικής πράξεως, όχι. Η αγνότητα είναι πνευματική κατάσταση, είναι εσωτερική. Μπορεί να είναι αγνός και ένας άνθρωπος που έχει και γυναίκα και παιδιά ή που έχει και άντρα και παιδιά και να έχει αυτήν την αγνή πνευματική κατάσταση. Αλλά εξεργάζει επίσης η Παναγία και την μητρότητα, αυτό το μεγάλο έργο το πνευματικό που έχετε εσείς οι γυναίκες, που σας το φύλαξε ο Θεός, να κρατάτε 9 μήνες μέσα σας τις υπάρξεις που θα μας διαδεχθούν, τις υπάρξεις που θα μας κλείσουν τα μάτια και θα έρθουν να είναι κοντά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, το αύριό μας. Το κρατάτε 9 μήνες μέσα σας και το διαμορφώνετε. Αν οι 9 αυτοί μήνες είναι μήνες προσευχής, ηρεμίας πνευματικής, ακόμη και τα ακούσματα της μητέρας του, τι μουσική ακούει, όλο αυτό περνάει στο παιδί. Και αν είναι ήρεμη αυτή η ενιάμινη κατάσταση, το παιδί γεννιέται ήρεμο και ευλογημένο σε αυτήν την γη. Και όπως εσείς βιώσατε αυτήν την χαρά, η Παναγία την βιώνει διαφορετικά. Εσείς όλοι όταν κάνετε παιδιά έχετε ολοκληρωμένη οικογένεια. Υπάρχει και ο σύζυγος ή η σύζυγος για να φέρει αυτό το παιδί σε τούτο τον κόσμο. Ενώ στον Χριστό υπάρχει μόνο η μητέρα. Δεν υπάρχει πατέρας κατά άνθρωπο. Ο Χριστός είναι απάτορ εκ μητρός, δηλαδή χωρίς πατέρα από μητέρα την Παναγία, και είναι αμήτωρ εκ πατρός, χωρίς μητέρα γεννημένος από τον Θεό Πατέρα προπάντων των αιώνων, χωρίς κάποιος να το ξέρει, χωρίς κάποιος να μπορεί να το συλλάβει εις το νου του. Αυτήν την
πολύ διαφορετική πνευματική κατάσταση έχετε και καθαγιάζει η Μητροπάρθενος κόρη. Είναι η βασίλισσα του παντός. Ανέβηκε κατά την παράδοση της Εκκλησίας αυτή η γυναίκα, η απλή και ταπεινή κόρη της Ναζαρέ. Θα μπορούσε να είναι η καθεμιά από εσάς, μόνο και μόνο να έχει την μεγάλη και ταπεινή θέληση, αυτή που είχε η Παναγία, να κάνει πραγματικότητα το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Η Παναγία τι έκανε? Είπε ναι εις το σχέδιο του Θεού. Είπε ναι στο Θεό. Συνεργάστηκε. Υπήκουσε. Τον άκουσε μέχρι τελευταίς. Και επέρασε 9 μήνες πολύ ιδιαίτερους και δύσκολους. Διότι αν δεν υπήρχε ο Ιωσήφ που τον όμιζαν πατέρα οι έξωθεν και οι τότε ευρισκόμενοι Εβραίοι, η Παναγία κινδύνευε να χάσει τη ζωή της, γιατί θα τη θεωρούσαν ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και αυτό το παιδί δεν ήταν καρπός του ενός ανθρώπινου γάμου. Οι άνθρωποι απ' έξω έτρεπαν γάμο κανονικό, ο Ιωσήφ και η Μαριά, η Παναγία. Ο Θεός μόνο, η Παναγία και φυσικά ο Σαρκωθής Θείος Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ήξερε το βάθος του μυστηρίου που γίνεται με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Εμείς δεν ξέρουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Ίσως και δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι λεπτομέρειες, διότι ο ανθρώπινος νους είναι μικρός και περατός. Μπορεί να γεμίσει μέχρι συγκεκριμένο χώρο. Άρα πάνω δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και οι πιο έξυπνοι, λέει, οι άνθρωποι σε αυτή τη γη χρησιμοποιούν μόνο το 5% των εγκεφαλικών κυττάρων της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μόνο αυτό ενεργοποιούν. Το υπόλοιπο μένει ανενέργητο, γιατί ίσως αν δούλευε τόσο πολύ ο εγκέφαλος, ο άνθρωπος θα ήταν έτοιμος να τρελαθεί και θα έχανε την ηρεμία του, την πνευματική. Εμείς εδώ που ήρθαμε, γιατί ήρθαμε, αδελφοί μου? Ήρθαμε για να ειδωθούμε μόνο μεταξύ μας? Ήρθαμε για να χαιρετηθούμε? Ήρθαμε για να πούμε μια ψεύτικη ευχή χρόνια πολλά απλά για να γελάσουμε στους διπλανούς μας? Όχι. Ήρθαμε για να γίνουμε προσκυνητές αυτού του Θεοτόκου σώμα, του σώματος της Θεοτόκου. Πώς έγινε Θεότοκον? Έγινε δοχείο το οποίο κατοίκησε μέσα της ο Θεός. Και η Παναγία, αδελφοί μου, μας καλεί και όλους εμάς να γίνουμε δοχεία εκλεκτά του Υιού της. Να ανοίξουμε το σαλόνι της ύπαρξής μας, το βάθος της καρδιάς μας, την όλη μας διάθεση σε ποιον? Όχι σε εκείνη, αλλά στον Υιό της. Και αν και ιδιαιτέρως αγαπούμε την Θεοτόκο, κάθε φορά που αναφερόμαστε στο όνομά της, κάθε φορά που προσευχόμαστε σε εκείνη, κάθε φορά που την παρακαλάμε, η παράκληση δεν πάει στην Θεοτόκο, αλλά παίρνει η Θεοτόκος αυτή την παράκληση και ως οδηγήτρια την οδηγεί στον Υιόν της και Θεό της. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός. Η οδός δεν θα υπήρχε για να πάμε εις τον Θεό αν δεν υπήρχε η Παναγία να μεσολαβήσει και να σαρκωθεί ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια της πίστεως βιώνεται μοναδικά στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Εξαγιάζεται η γυναίκα. Ανεβαίνει τόσο υψηλά όταν εκείνη τιμήσει την ίδια της την ύπαρξη. Όταν εκείνη που θα κληθεί να γίνει μάνα, να είναι μάνα 1000%. Εκείνη που θα κληθεί να είναι παρθένος ή μοναχή ή εγκρατευωμένη στον κόσμο, να είναι με όλη της την ύπαρξη
εγκρατευωμένη ή μοναχή στο μοναστήρι. Δηλαδή, να μην θέλει η μία κατάσταση την άλλη. Να μην ζηλεύει ο άνθρωπος του κόσμου τον μοναχό και ο μοναχός να ζηλεύει τις ομορφιές που έχουμε εμείς στον κόσμο. Χάνεται η ουσία της ύπαρξής μας αν σταθούμε μόνο σε αυτά. Και τελικά, αφού είναι η οδός, η αλήθεια, έρχεται και λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Η ζωή σε αυτόν τον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός, έχει μητέρα, γεμάτη ζωή, την Παναγία. Μετέστη, λέει, προς την ζωή, μη την υπάρχουσα της ζωής. Είναι η μητέρα της ζωής, η μητέρα του αγιασμού μας, η μητέρα της χαράς μας, η μητέρα των προσευχών μας. Είναι η μητέρα των πάντων, είναι η μάνα όλων, ακόμη και αυτών που την υβρίζουν, εκείνη είναι και παραμένει μάνα. Ποτέ δεν χάνει την αξία του αυτό το τετραγράμματο. Η μάνα είναι ιερό, η μάνα είναι αγιασμένο πράγμα και το βιώνει ο Χριστός, το πρόσωπο της Θεοτόκου, την αγαπάει ιδιαίτερως, την προσέχει υπερβαλλόντως, την δίνει με όλες τις χάριτες του Θεού εκείνος και έρχεται και στο τέλος και την κυδεύει ο ίδιος. Δείτε στην εικόνα, αγκαλιάζει ένα μωρό ο Χριστός, το μωρό αυτό είναι η ψυχή της Θεοτόκου. Και η παράδοση της Εκκλησίας λέει ότι αναστήθηκε και αναλήφθηκε και μετέστη πήγε εις τον Παράδεισο η Παναγία. Για αυτό μας έπεσε ο Θεός, για την τρυφή του Παραδείσου, για αυτή την ομορφιά. Κάθε γλέντι ανθρώπου, κάθε ομορφιά που ζούμε εμείς είναι τίποτα μπροστά στον Παράδεισο. Και ο Παράδεισος, ξέρετε, δεν θα είναι τόπος. Ο Παράδεισος είναι τρόπος ύπαρξης. Είναι τρόπος που ζει ο άνθρωπος από εδώ και τελειώνει εις τους απεράντους αιώνες. Αδέρφοι μου, αγαπημένοι, θεοτοκόφιλοι χριστιανοί, αγαπάτε ιδιαίτερως Θεοτόκο. Απόψε αφιερώνουμε αυτές τις λίγες ώρες που θα μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο στην Παναγιά μας. Και την παρακαλούμε και για αυτούς που λείπουν και για αυτούς που την αρνούνται και για αυτούς που την υβρίζουν και για όλους να γίνει μια σκέπη, να σκεπάζει τους ανθρώπους. Και όσα οι πονηροί και οι γείτορες των εθνών αποφασίζουν εις βάρος των ανθρώπων που όπως βλέπουμε στη Συρία τους κυνηγούμε, εμείς οι πλούσιοι της Δύσεως, εμείς θέλουμε για αυτό το πόλεμο και κάνουν την ζωή τους μικρά παιδάκια ταλαιπωρημένα και τους βλέπουμε να έρχονται εξαθλειωμένα. Όλοι είδατε εκείνο το παιδάκι μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στα αίματα και δεν μπορούσε να κλάψει, αλλά έκλαψε όταν είδε τη μάνα και τον πατέρα του. Εμείς αυτή τη σιγουριά, στην Αγία Σκέπη της Θεοτόκου ζούμε, αδελφοί μου, παρακαλέστε την Παναγία να σκεπάζει και να ευλογεί όλους μας και ιδιαιτέρως το έθνος των Ελλήνων και ειδικά τους Έλληνες που φεύγουν μακριά και φιλολογούν την πατρίδα μας. Αμήν. Πρώτη φορά. Νίνα Πολύης, το δούλο σου δέσπο.